Το λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Παύλος Μαρκάκης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σε μια αποστροφή του προηγούμενου ομιλητή άκουσα το όνομα του Προέδρου του κόμματός μας. Ασφαλώς θα ξέρουν όλοι ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι το μόνο κόμμα για το οποίο ο λαός δεν αποδίδει ευθύνες για την κρίση που περνάει η χώρα. Κύριε Υπουργέ, συζητάμε σήμερα ένα πολυδέδελο και τεχνοκρατικό νομοσχέδιο, το οποίο θα προσπαθήσουμε λίγο να το εκλαϊκέψουμε. Ένα νομοσχέδιο που αναφέρεται στη δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη, κάτι το οποίο η κυβέρνηση, έστω και με την πίεση της Τρόικας, κάνει ένα βήμα για εξυγχρονισμό για το σημαντικό τμήμα αυτό, δηλαδή της δημοσιονομικής διαχείρισης της χώρας. Είναι φανερό ότι ένας νόμος, ο 2362 του 1995, τον οποίο τροποποιείται, είναι ένας νόμος ο οποίος έχει ηλικία 15 ετών. Και επί της ουσίας πρόκειται για βασικό νόμο του 1969, και επομένως κανένας δεν μπορεί να περιμένει ότι μπορεί να είναι σύγχρονος και επομένως έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξει. Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι όπως είναι έτσι διαρθρωμένος ο σημερινός κρατικός προϋπολογισμός, χαρακτηρίζεται από 9 μελανά σημεία. Να αναφέρω μερικά από αυτά. Παραδείγματος χάρη, χαρακτηρίζεται από τον αποδυναμωμένο ελεκτικό μηχανισμό που εξαντλείται στην γραφειοκρατία των πολλαπλών ελέγχων νομιμότητος, που ωστόσο δεν διασφαλίζουν την σφατάλη και τις ατασταλίες. Άλλο μελανό σημείο, το ότι οι δαπάνες για τους μισθούς και συντάξεις, ενώ αποτελούν το 40% των συνολικών δαπανών, παραμένουν ανεξέλεγκτες. Την απουσία ελέγχου ιδιαίτερες μεγάλες μερίδες δαπανών που προέρχονται από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, παρά τις υψηλές δαπάνες και τα μεγάλα ελλείμματα, όπως είναι στα νοσοκομεία και στους δήμους. Κάτι για τους οποίους σήμερα οι ελεκτές της Τρόικας βρίσκονται στην πατρίδα μας. Για τις συνεχείς υπερβάσεις των δαπανών, για την διασπορά της χρηματοδότησης σε πολλούς φορείς για τον ίδιο στόχο. Και το κυριότερο, υπάρχει μια αόριστη κυβερνητική λογοδοσία χωρίς να εξειδικεύεται η ευθύνη κανενός. Επομένως, όταν έχουμε τόσα πολλά μελανά σημεία στον κρατικό προϋπολογισμό, αυτό έπρεπε να αλλάξει. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε και μένει να δούμε σήμερα, είναι όλα αυτά που αναφέραμε, τα μελανά σημεία, θα καταφέρει να τα ξεπεράσει η κυβέρνηση με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Εμείς θεωρούμε καταρχάς ότι το σχέδιο νόμου κινείται γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως η κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρή, πιο αποτελεσματική και να φέρει ένα ριζικά νέο σχέδιο νόμου στη Βουλή και όχι ένα σχέδιο νόμου που να λύνει εν μέρη τα προβλήματα. Καταρχάς πιστεύουμε, όπως το είπαμε και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ότι έχουμε μία ένσταση για την εξαιρετική ισχυροποίηση του Υπουργού Οικονομικών. Θα πρέπει αυτή η ισχυροποίηση να αντισταθμίζεται με αυξημένο έλεγχο από τη Βουλή και από ελεκτικούς μηχανισμούς, όπως είναι το ελεκτικό συνέδριο. Κάτι τέτοιο όμως, όπως θα αναφέρουμε και παρακάτω, δεν φαίνεται στο σχέδιο νόμου. Αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει το συντονισμό, την εποπτεία, ακόμη και τη ρύθμιση της διαχείρισης των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Και στην παράγραφο παρακάτω αναφέρει ότι ο Υπουργός Οικονομικών καθορίζει τα πρότυπα, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που διέπουν την οικονομική διαχείριση του δημόσιου τομέα. Ούτε εδώ δεν είσαστε τολμηροί, διότι η κυβέρνηση έπρεπε να είναι πιο αποφασιστική και να περιλάβει εδώ αναφορά που να εφαρμόζει διεθνή λογιστικά πρότυπα στο δημόσιο τομέα και όχι να τα καθορίζει ο εκάστοτε Υπουργός των Οικονομικών. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε μια διαδικασία μερικής ή πλήρης εφαρμογής των προτύπων
Αυτόν. Κάθε καθυστέρηση λοιπόν θα τη βρούμε μπροστά μας υπό τη μορφή μη αξιοποίησης λογιστικής πληροφόρησης. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά, κύριε Υπουργέ, ότι η Αλβανία αυτά θα εφαρμόσει τα λογιστικά πρότυπα από το 2006. Το προσπαθεί να τα εφαρμόσει και τα εμβάλλει σε διαδικασία. Η Βραζιλία από το 2012. Υπάρχουν χώρες όπως είναι το Ανατολικό Τιμόρ, τα νησιά Φίτζη, η Ινδία, οι Μαλδίβες, οι οποίες εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα. Και εδώ εμείς φέρουμε ένα νομοσχέδιο που εννοείται θα ξυγχρονίσει τα οικονομικά μας και τα πρότυπα τα καθορίζει ο Υπουργός των Οικονομικών. Έχετε 9 αρμοδιότητες. Εγώ ανθρώπινα θα σας ρωτήσω. Πότε θα προλάβετε να εφαρμόσετε όλες αυτές τις αρμοδιότητες που λέει το νομοσχέδιο? Δεν έχει και 50 ώρες η ημέρα. Επίσης υπάρχει ένα άρθρο που καθορίζει τις αρμοδιότητες των υπουργών. Η λογική αυτή του άρθρου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μοιάζει όμως περισσότερο με ευχολόγιο παρά με οριοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας ενός υπουργού ή επικεφαλής φορέας της γενικής κυβέρνησης. Εννοώ δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά στις επιπτώσεις που θα υπάρχουν αν δεν τηρηθεί η περιγραφωμένη διαδικασία. Τι θα συμβεί δηλαδή στον υπουργό που δεν θα ακολουθήσει όσα περιγράφει το αντίστοιχο άρθρο? Θα αναλάβει πάλι τη γνωστή πολιτική ευθύνη και καθάρισε? Αν υπάρχει σπατάλη ή πέσει έξω ο προϋπολογισμός, θα τον πληρώσει? Θα του καταλογιστεί? Θα κληθεί το ελεκτικό συνέδριο στο τέλος του χρόνου να κάνει μια έκθεση? Αν διαπιστώσει λοιπόν ότι ο νόμος, ότι δεν τηρήθηκε ο νόμος αυτό το άρθρο, τι θα γίνει? Θα βγει λοιπόν ο υπουργός και θα πει: αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Ή μπορεί να βγείτε και να πείτε: το παίρνετε και την κομματική ταυτότητα. Ή θα με κρίνει ο λαός αργότερα. Και άλλα τέτοια πολιτικά ή πολιτικές εκφράσεις, οι οποίες δεν δίνουν καμία ευθύνη στον υπουργό, απλώς σπαταλιέται πολύτιμο δημόσιο χρήμα. Κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει το νομικό πλαίσιο το οποίο θα ψηφίσουμε να αφήσει ανοιχτές πόρτες. Πιο κάτω αναφέρεται ότι ορίζεται προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών, αλλά δεν ξεκαθαρίζεται αν είναι δημόσιος υπάλληλος ή θα προέρχεται από την διοικητική ιεραρχία ή θα είναι ένας ιδιώτης μάνατζερ. Μιλάτε για παροχή έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα μεταξύ άλλων της Βουλής και της κοινής νόμης που θα μπορεί να λογοδοτεί ο ελόγω προϊστάμενος, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Επίσης υπάρχει ένα παράθυρο για την παραβίαση της διαδικασίας. Αν δηλαδή ο εντολέας του προϊσταμένου, ο υπουργός ή ο γενικός γραμματέας, θέλει να παραβιάσει τα δημοσιονομικά όρια, μπορεί να το κάνει χωρίς να το σταματήσει κανένας. Και αμέσως παρακάτω μιλάτε σωστά για τις ευθύνες του προϊσταμένου, αλλά δεν μιλάτε πουθενά για τις ευθύνες του εντολέα που παραβαίνει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για την ποινή του εντολέα. Υπάρχει επίσης διατάξεις στο νομοσχέδιο όπου αναφέρονται εξαιρέσεις από τον κανόνα του μη συμψηφισμού εσόδων-εξόδων μετά απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ζητάτε και τη γνώμη της ολομέλειας του Ελεκτρονικού Συνεδρίου. Φαντάζομαι ότι εννοείται τη σύμφωνη γνώμη. Διότι αν πρόκειται για μόνο τη γνώμη, γνώμη μπορώ να σας δώσω εγώ, δεν είσαστε υποχρεωμένος να τη σεβαστείτε. Η σωστή έννοια είναι να ζητάτε από την ολομέλεια του Ελεκτρονικού Συνεδρίου την σύμφωνη γνώμη. Ας πάμε λοιπόν και στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής. Εδώ τίθεται ένα θέμα. Τι θα γίνει παραδείγματος χάρη αν βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος μιας κυβερνητικής θητείας και ψηφίζεται ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο που αφορά 2 έτη για την επόμενη κυβέρνηση? Λέτε βέβαια παρακάτω περί επικυρωποίησης του μεσοπρόθεσμου πλαισίου. Εδώ υπάρχει όμως και η αναφορά που λέει ότι πρέπει να συμμορφώνονται οι κυβερνήσεις με τους ετήσιους προϋπολογισμούς με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Επομένως, θέλετε να δώσετε
μία δυνατότητα ώστε οι κυβερνήσεις να μην αλλάζουν τους προϋπολογισμούς και να βασίζονται σε αυτό το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό όμως, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο να ψηφίζεται με αυξημένη πλειοψηφία. Υπάρχει επίσης η έννοια των συμπληρωματικών προϋπολογισμών για τέσσερις περιπτώσεις. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για την περίπτωση που πέφτει έξω ο προϋπολογισμός και χρειάζεται να τον επανασχεδιάσουμε. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να καταθέσει και μία αιτιολογική έκθεση? Δεν θα πρέπει να έχουμε εκ νέου εκθέσεις από τους γενικούς διευθυντές που αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα? Δεν χρειάζεται να έχουμε μία ενδιάμεση έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου? Γιατί έπεσε έξω ο προϋπολογισμός?